υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Ή αν προτιμάτε να το δούμε λίγο διαφορετικά, μια ομάδα που βρίσκεται στο καλύτερό της φεγγάρι θα βρεθεί απέναντι σε μια που έχει γνωρίσει μόλις μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια και δυστυχώς για μας εδώ στην Ελλάδα αυτή η μία νίκη ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε ένα τόσο θεωρητικά μονόπλευρο παιχνίδι? Για να δούμε τι κάνει ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Μάριο Χεζόνια το τελευταίο διάστημα. Η στατιστική λέει το εξής: μετά τη 10η αγωνιστική ο Κροάτης Super Forward έχει σκοράρει κάτω από 10 πόντους μόλις 2 φορές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δέλεαρ για σας, αλλά είναι ένα δεδομένο που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.